Και πάμε στην επόμενη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε λαβράκι στο φούρνο. Θα σας δείξω τον καλύτερο τρόπο για να μαγειρέψετε το ψάρι σας μέσα στο φούρνο. Δεν χρειάζεται πολλή ώρα, θα πούμε όλα τα μυστικά. Και το ίδιο πράγμα μπορείτε να κάνετε στο λαβράκι, μπορείτε να το κάνετε και στην τσιπούρα και στο μπακαλιάρο και σε όλα τα ψάρια. Πολύ εύκολη συνταγή, πολύ χρηστική, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το λαβράκι στο φούρνο θα χρειαστούμε για τα λαβράκια ένα λεμόνι, ένα κιλό λαβράκια καθαρισμένα, 4 κλωναράκια ρίγανη, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια αλάτι χοντρό, 100 γραμμάρια νερό, αλάτι και πιπέρι. Για τη σαλάτα, 700 γραμμάρια πατάτες βρασμένες, 1 κουταλιά της σούπας ξύδι από λευκό κρασί, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 70 γραμμάρια κάπαρι, 1 φρέσκο κρεμμυδάκι, 1 τέταρτο από 1 ματσάκι μαϊντανό, 1 πιπεριά πράσινη, αλάτι και πιπέρι. Για το λαδολέμονο, χυμό από 1 λεμόνι, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα και 50 με 70 γραμμάρια ελαιόλαδο και για το σερβίρισμα, μαϊντανό και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε το ψαράκι μας από το ψυγείο. Και έχω πάρει 2 ωραία λαβράκια ιχθυοτροφείου. Είναι, δεν είναι ελευθέρας βοσκής, είναι πολύ πιο οικονομικά. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όλοι θέλουν να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε το λαβράκι σας ωραίο στο φούρνο ψητό. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι έχω βάλει μία σχάρα μέσα στο φούρνο να είναι καυτή, θέλω να καίει για να ρίξω τα λαβράκια πάνω στην καυτή τη σχάρα για να μην κολλήσει το λαβράκι μέσα στο φούρνο. Γενικά δεν πολυψύνουμε το λαβράκι μας μέσα στο φούρνο και δεν πολυβάζουμε μπαχαρικά, δεν υπάρχει λόγος. Παλιά να σας πω υπήρχε έτσι η θεωρία ότι το λαβράκι είναι ένα ψάρι γενικά που μυρίζει. Εντάξει, γενικά το λαβράκι να ξέρετε όταν είναι ελευθέρας βοσκής ζει στα χώματα, ζει στα λιμάνια. Οπότε, ανέκαθεν, και εγώ όταν είχα μαγειρεύσει τα πρώτα μου ψάρια, συνήθιζαν πάντα όλοι οι μάγειρες και ακόμα συνηθίζουν να βάζουν λίγα μυρωδικά στην κοιλιά από το ψάρι μας. Θα κόψω λίγο λεμονάκι εδώ. Δεν είναι απαραίτητο αυτό το σημείο, αλλά αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε. Έτσι φαίνεται και πιο ωραίο καθώς βγάζουμε το ψάρι από το φούρνο. Λίγο αλάτι και πιπέρι. Εδώ. Θα βάλουμε μόνο στην κοιλιά από το λαβράκι, μόνο εδώ μέσα, βλέπετε. Είναι καθαρισμένα τα ψάρια μου, οπότε θα προσθέσω. Έλα ρε μπελέσαι λίγο, να ρίξεις αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, αλάτι και πιπέρι θέλουμε να βάλουμε μέσα στην κοιλιά, εδώ. Αλάτι, μπράβο. Και εδώ, πάλι και στο δεύτερο μωρέ. Θέλεις να το κάνεις σε 2 χρόνους, ε. Βέβαια. Μπράβο. Εντάξει. Εντάξει, έφυγες. Ό,τι χρειαστείς, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επειδή το λαβράκι είναι ένα λιπαρό ψάρι, δεν χρειάζεται να ρίξουμε λάδια τώρα και όλα τα υπόλοιπα και γενικά όλα τα ψάρια δεν χρειάζεται να τα λαδώσουμε όταν τα ρίχνουμε μέσα στο φούρνο, γιατί θα κάνουμε μετά το λαδολέμονο. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι δεν πρέπει να τα παραψήσουμε. Οπότε, αυτό που κάνω είναι να βάζω λίγο λεμονάκι μέσα στην κοιλιά, εδώ και εδώ, και λίγα αρωματικά. Είτε ρίγανη, είτε δενδρολίβανο. Το δενδρολίβανο πηγαίνει πάρα πολύ με το λαβράκι. Είναι κατεξοχήν το μυρωδικό που χρησιμοποιούν στην Κρήτη για να ψήσουν τα λαβράκια. Και ουσιαστικά βάζουμε μόνο αυτά τα αρωματικά μέσα στην κοιλιά. Εδώ. Λοιπόν, τώρα θα προσθέσω ελάχιστο λαδάκι. Εδώ, κοιτάξτε, ίσα-ίσα. Τόσο λαδάκι και μέσα στην κοιλιά. Το λάδι το χρησιμοποιώ ίσα-ίσα για να μπορέσω να ρίξω στη συνέχεια το επόμενο υλικό που είναι το υλικό κλειδί για τη συνταγή. Μεταφέρω αυτό. Μεταφέρω και αυτό εδώ. Το βασικό υλικό και το υλικό κλειδί, κύριο Σάκης, ακούστε τον, εγγύηση, είναι αλάτι χοντρό. Περιμένετε. Άμα θα βάλουμε ψηλό αλάτι, το ψηλό αλάτι δυστυχώς θα καταστρέψει το ψάρι μας γιατί θα το ψήσει, θα κολλήσει πάνω και θα γίνει πάρα πολύ αλμυρό. Το χοντρό αλάτι όμως τι κάνει, κολλάει πάνω στο ψάρι, το προστατεύει καθώς ψήνεται γιατί δεν κολλάει πάνω στη σχάρα, το αλατίζει και το φανταστικό που έχει το χοντρό αλάτι είναι τι. Ότι μπορούμε να τα αφαιρέσουμε μετά από το ψήσιμο κατευθείαν. Φεύγει το παραπανίσιο αλάτι, ό,τι δεν χρειάζεται πάνω στο ψάρι φεύγει, οπότε γυρνάω και από εδώ. Χοντρό αλάτι. Μην το φοβηθείτε, ό,τι περισσεύει φεύγει. Θα αλατίσει το ψάρι μας, αλλά δεν θα το αφήσει να κολλήσει πάνω στη σχάρα. Τώρα, έχω ένα ταψάκι εδώ και θα προσθέσω λίγο νερό. Να βοηθήσουμε να έχει υγρασία μέσα ο φούρνος για να στιμαριστεί το ψάρι και να ψηθεί μέχρι μέσα μέσα από τον ατμό και όχι από τον ίδιο το φούρνο, γιατί ο φούρνος, αν περιμένουμε να το ψήσει μέχρι μέσα μέσα, θα το στεγνώσει. Οπότε να το κρατούμε, να το κρατάμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι σε αυτό το νεράκι, για πες. Θα το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε μετά το λαδολέμονο. Ακριβώς. Σε αυτό το νεράκι θα πέσουν τα ζουμάκια από το ψάρι. Οπότε αυτό το ζουμάκι που θα μείνει θα το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε στη συνέχεια το λαδολέμονο. Λοιπόν, τώρα. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Ο φούρνος μου πρώτα απ' όλα είναι στους 200 βαθμούς, φίλε Μπελέση, εντάξει. Έτσι όπως είναι,
βγάζω τη σχάρα μου και ξαναθυμίζω, η σχάρα μου είναι μέσα στο φούρνο. Μπορείτε να πάρετε είτε μία δεύτερη σχάρα, είτε τη σχάρα που υπάρχει κανονικά μέσα στο φούρνο. Και παίρνω και βάζω με το χοντρό αλάτι πάνω το ψάρι στη σχάρα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει περίπτωση να κολλήσει με τίποτα. Τώρα, πόση ώρα ψήνουμε το ψάρι μας, στους 200 βαθμούς. Μισό λεπτάκι να το βάλω κιόλας μέσα. Πόση ώρα ψήνουμε το ψάρι, φίλε Μπελέση, για πες ένα νούμερο. Μόνο. Εσύ. 45 λεπτά. Στα 500 γραμμάρια χρειάζεται 15 με 20 λεπτά. Όποιος ψήνει παραπάνω το ψάρι από 15-20 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 200, έτσι όπως έδειξα, το ψάρι θα βγει αφυδατωμένο. Τώρα, όση ώρα ψήνει το ψάρι μας, πάμε να ετοιμάσουμε μία καπαροσαλάτα. Το έχεις δοκιμάσει, φίλε Μπελέση, ποτέ? Λοιπόν, δεν είναι δύσκολη συνταγή, είναι πανεύκολη. Ουσιαστικά πρόκειται για μία πάτατο σαλάτα με κάπαρι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Οι πατάτες μου είναι ζεστές, τις έχω βράσει, ακόμα όμως είναι ζεστές. Και είναι πολύ σημαντικό ακόμα όσο είναι ζεστές να τις χρησιμοποιήσουμε. Και μία γρήγορη ερώτηση: θέλετε φλούδα στην πατάτα ή όχι? Εγώ θα προτιμούσα όχι. Όλοι θα προτιμούσετε χωρίς φλούδα, γι' αυτό το λόγο θα την κάνω εγώ με φλούδα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, ρε φίλε, η φλούδα στην πατάτα. Μου δίνει διαφορετικές υφές, κρατάει περισσότερο την πατάτα. Θα τη σπάσω κομμάτια εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ζεστή η πατάτα όταν θα ρίξουμε το επόμενό μας υλικό, που είναι πιο... Λάδο λέμονο, λέει ο αθεόφοβος. Η πατάτα, φίλε, είναι φίλος με ένα υλικό. Ο καλύτερος φίλος με ένα υλικό. Ποιο υλικό είναι αυτό? Το ξύδι. Λοιπόν, η πατάτα όσο ακόμα είναι ζεστή, άμα ρίξουμε το ξύδι εδώ, θα το ρουφήξει, θα γίνει πεντανόστιμη και ουσιαστικά θα αλλάξει τελείως η συμπεριφορά και η γεύση της. Σε περίπτωση που κρυώσει η πατάτα και ρίξουμε το ξύδι δεν θα πιάσει και δεν θα είναι ωραία. Οπότε, αλάτι, πιπέρι, ξύδι, ρίχνουμε όσο η πατάτα μας είναι ζεστή, εδώ. Ανακατεύουμε λίγο. Να πάει το ξύδι στην πατάτα, να την αγαπήσει, να την αγκαλιάσει και ουσιαστικά να γίνει η τέλεια πατάτα. Τώρα, θα ρίξω μέσα το λάδι μου, εδώ, ελαιόλαδο. Θα κάνουμε μια ωραία συνταγή. Θέλουμε έναν καλό υδατάνθρακα που είναι η πατάτα. Ίσως και να είναι ο καλύτερος υδατάνθρακας η πατάτα η βραστή. Θέλουμε καλά λιπαρά από το ελαιόλαδο. Βέβαια, θα ρίξω μέσα την κάπαρή μου. Μας αρέσει η κάπαρη. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Μόνο το πράσινο μέρος θα βάλω. Δεν θέλω το λευκό. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε και μαγιονέζα, μπορείτε. Ταιριάζει υπέροχα η μαγιονέζα στη συγκεκριμένη σαλάτα. Εγώ δεν θα βάλω μαγιονέζα γιατί θέλω σήμερα να το κάνω έτσι λίγο πιο ελαφρύ το φαγητό. Οπότε ρίχνω μέσα φρέσκο κρεμμυδάκι. Εδώ. Λίγο μαϊντανό. Και συνηθίζουμε στην καπαροσαλάτα να βάζουμε πιο υλικό. Πράσινη πιπεριά, κυρίες και κύριοι. Πάει πάρα πολύ μαζί με το ξύδι και όλα τα υπόλοιπα υλικά. Κόβουμε πρώτα λωρίδες. Μας δώσει μια υπέροχη αίσθηση. Ξαναλέω, πιο υλικό πηγαίνει πάρα πολύ σαλάτα και δεν θα το βάλουμε σήμερα. Ή μαγιονέζα. Μπορείτε να βάλετε μαγιονέζα, μπορείτε να μην βάλετε. Καλά, μπορείτε να βάλετε και πράσινη πιπεριά και κόκκινη πιπεριά και φλωρίνη πιπεριά, ό,τι πιπεριά θέλετε. Πάει πάρα πολύ. Ανακατεύω όλα τα υλικά. Αφήνω να παντρευτεί το ξύδι, το ελαιόλαδο, το αλάτι, το πιπέρι, η κάπαρη, ο μαϊντανός, το φρέσκο κρεμμυδάκι και πιπεριά. Και περιμένουμε να ψηθεί το ψάρι. Με το ψηθεί το ψάρι θα βγάλουμε από το φούρνο και θα φτιάξουμε το λαδολέμονο για να σερβίρουμε. Στο πρώτο βιβλίο μαγειρικής που γράφτηκε στην Ελλάδα, η Διπάθεια, του Σιρακούσιου ποιητή και φιλοσόφου Αρχέστρατου, πατέρα της γαστρονομίας, υπογραμμίζεται η αξία που έχει το ψάρι ως τροφή και προβάλλονται διάφορες μέθοδοι μαγειρικής του με μυρωδικά και βότανα. Συγκεκριμένα, λέγεται πως γράφει μια συνταγή για το λαβράκι, κατά την οποία βάζουμε θυμάρι στην κοιλιά του και στη συνέχεια το καλύπτουμε με κρούστα από αλάτι. Και πάμε να σερβίρουμε. Τι πράγμα είναι αυτό? Λοιπόν, το ψαράκι έχει ψηθεί στην εντέλεια. Μην περιμένετε να πάρει χρώμα μέσα παραπάνω, γιατί άμα θέλετε να πάρει παραπάνω χρώμα, θα το παραψήσουμε και θα καεί, θα στεγνώσει, δεν θα τρώγεται. Οπότε, αυτό που θα κάνω είναι πάρα πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε. Έμεινε καθόλου δέρμα πάνω στη σχάρα, φίλε Μπελέση? Όχι. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπεις? Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ίδιο πράγμα θα κάνω και εδώ. Το βγάζω από εδώ, γιατί θέλω πριν αρχίσω να βγάζω το αλάτι, να φροντίσω το ζουμάκι που θα πάρω να μην έχει όλο το αλάτι από το ψάρι. Οπότε, παίρνω το ζουμάκι μου εδώ, που έχει βγάλει γεύση το ψαράκι μέσα και είναι τέλειο. Μυρίζει ψάρι αυτό το ζουμί, το θέλω. Εδώ. Τώρα ξαναβάζω τη σχάρα. Εδώ.
Παίρνω τα ψαράκια μου. Οχοχοχ. Και οχοχοχ. Και κοίταξε εδώ τι μαγικό θα γίνει. Πού πήγε όλα τα αλάτι? Α, αυτοί είμαστε. Λοιπόν, όλα τα αλατάκια έφυγε. Δηλαδή πήρε το αλάτι που θέλει, αλλά το παραπανήσιο αλάτι. Πού πάει? Κάτω στο ταψάκι. Εδώ. Για αυτούς που δεν τρώνε την πέτσα, τώρα τι να σας πω. Αυτοί ξέρουνε. Εμένα μου αρέσει η πετσούλα. Κοιτάξτε εδώ. Απλά φεύγει το αλάτι και ξεκολλάει πάνω από το ψάρι. Να το, εδώ. Και ήρθε η ώρα για να σερβίρουμε. Λοιπόν, παίρνω το ένα ψαράκι εδώ. Το βάζω τέλεια εδώ. Και για το λαδολέμονο τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Κοιτάξτε πόσο λίγο ζουμάκι που έχει. Αυτό το ζουμάκι είναι όλο μα όλο γεμάτο γεύση. Το ζουμάκι μου μαζί με λεμόνι. Όχι, Παναγία μου. Θα γίνει ένας μικρός χαμούλης. Εδώ θα βάλω λίγο ακόμα λεμονάκι, εμένα μου αρέσει. Περίπου θέλουμε χυμό από ένα λεμόνι. Μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα. Γιατί σε περίπτωση που δεν βάλουμε μουστάρδα, να ξέρετε ότι το μείγμα μας δεν θα μπορέσει να δέσει. Και τώρα, πάμε να προσθέσουμε σιγά σιγά το λαδάκι μας μέσα. Ένα σύρμα, εδώ. Ανακατεύω τη μουστάρδα μαζί με το ζουμάκι από τα ψάρια, εδώ. Και προσθέτω σιγά σιγά το λαδάκι μου. Προσθέτω, ανακατεύω, προσθέτω, ανακατεύω, προσθέτω, ανακατεύω. Και σιγά σιγά θα δω ότι το μείγμα μου θα σφίξει. Και πριν ρίξετε αλάτι και πιπέρι, θέλω να δοκιμάσετε, γιατί υπάρχει περίπτωση το λαδολέμονό σας να έχει τραβήξει λάδι από το ψάρι που έχει πέσει αλάτι κάτω. Οπότε δοκιμάζουμε εδώ. Πω Παναγία μου. Τέλειο πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από αυτό. Οπότε πάμε να ανοίξουμε το ψαράκι, να το σερβίρουμε. Να σας δείξω εγώ πώς θα το σέρβιρα. Λοιπόν, σπάω το κεφάλι. Τρώω το κεφάλι, μπελέσει. Όχι. Εμένα είναι το αγαπημένο μου σημείο. Να ξέρεις ότι όταν πάμε για ψάρι, πάντα μαζεύω τα κεφάλια και δίνω το κρέας στους υπόλοιπους. Πάντα μα πάντα θυμόμαστε ότι το ψάρι το ανοίγουμε από πού? Από τη ράχη. Από τη ράχη. Οπότε παίρνουμε, βγάζουμε τη ράχη εδώ και εδώ και εδώ. Και έτσι όπως βγάλουμε τη ράχη, κατευθείαν το ψάρι μας ανοίγει. Βγάζουμε τα μυρωδικά μας. Κεντρικό κόκαλο. Σπάμε εδώ. Τα υπόλοιπα κοκαλάκια τους αφήνουμε να τα βγάλουν μόνοι τους. Πλάκα, μπορείτε να τα βγάλετε. Αλλά δεν θα πω τώρα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να καθαρίζω το ψάρι μου, να το τρώω και συγχρόνως να βγάζω τα κοκαλάκια. Και τώρα ήρθε η στιγμή για τον κύριο λαδολέμονο. Ο κύριος λαδολέμονος πάει από πάνω. Δεν το λυπόμαστε, γιατί έχει καλά λιπαρά, έχει μόνο λαδάκι και το ζουμάκι από το ψάρι. Εδώ και εδώ. Και λίγο μαϊντανό εδώ, έτσι για το ονόρε, να υπάρχει μαϊντανός, λίγο πιπέρι. Έτσι όπως είναι, μαζί με λίγο καπαροσαλάτα από δίπλα, έχουμε το πιο γευστικό γεύμα, με τον καλύτερο υδατάνθρακα που είναι η πατατούλα μας, την καλύτερη πρωτεΐνη που είναι το ψάρι μας, τα καλύτερα λιπαρά που είναι το ελαιολάδο μας, δηλαδή αυτό το φαγητό εδώ που βλέπετε, είναι πραγματικά μία υπερτροφή. Είναι αμαρτία από το Θεό να μην παίρνετε ψαράκια και να φτιάχνετε στο σπίτι σας. Δεν θα μείνετε στο σπίτι εφόσον κάνετε ακριβώς ό,τι σας έδειξα και πιστέψτε με, στο τέλος θα είναι το πιο γευστικό και γεμάτο ζουμί ψάρι που έχετε δοκιμάσει. Για το λαβράκι στο φούρνο, κόβουμε το λεμόνι σε φέτες, βάζουμε στο εσωτερικό από τα λαβράκια αλάτι, πιπέρι, τις φέτες από το λεμόνι και τη ρίγανη. Απλώνουμε εξωτερικά το ελαιόλαδο και το χοντρό αλάτι και από τις δύο πλευρές. Σε ταψί βάζουμε νερό και από πάνω την καυτή σχάρα από το φούρνο. Τοποθετούμε πάνω στη σχάρα τα λαβράκια και ψήνουμε για 15 με 20 λεπτά. Αφαιρούμε από το φούρνο και με ένα χαρτί βγάζουμε το χοντρό αλάτι από την εξωτερική πλευρά των ψαριών. Κρατάμε το νερό από το ταψί στην άκρη. Για τη σαλάτα κόβουμε τις πατάτες σε ακανόνιστα κομμάτια και τις βάζουμε σε μπολ. Προσθέτουμε το ξύδι, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Βάζουμε το ελαιόλαδο, την κάπαρη, το πράσινο μέρος από το φρέσκο κρεμμυδάκι και το μαϊντανό ψιλοκομμένα, την πιπεριά σε μικρά κυβάκια και ανακατεύουμε. Για το λαδολέμονο, στο νερό από το ταψί βάζουμε το χυμό από το λεμόνι, τη μουστάρδα και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε πολύ αργά το ελαιόλαδο, ανακατεύοντας συνέχεια μέχρι να πήξει το λαδολέμονο.
σερβίρουμε τα λαβράκια με το λαδολέμονο, τη σαλάτα, μαϊντανό και πιπέρι. Και ήρθε η ώρα που νομίζω όλοι ζηλεύετε. Πρώτα απ' όλα κοιτάξτε. Απλά κουμπά στο ψαράκι και ξεκολλάει. Δηλαδή, όταν καταλαβαίνεις ότι το ψάρι είναι ζουμερό, φαίνεται κατευθείαν. Κοιτάξτε εδώ. Σαν κρεατάκι το καταλαβαίνεις γιατί. Βγάζει σημό πραγματικά από μέσα. Δηλαδή, όντως καταλαβαίνεις ότι τρως κάτι που έχει ψηθεί στην εντέλεια, Παναγία μου. Και όπως σας είπα και πριν, είναι αμαρτία να μην βάλουμε το ψάρι στην καθημερινή μας διατροφή. Είναι καταπληκτικό. Καλή μας όρεξη.